Κύριε Ιωαννίδη, το 8,3 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τι σας λέει, γιατί εμένα μου δείχνει μια στασιμότητα. Γνωρίζω ότι δεν έχετε εσωκομματικά προβλήματα εσείς, τα έχετε λυμμένα, δεν μπορούμε να πούμε για τα εσωκομματικά σας, αλλά αυτό το ποσοστό με την όλη κατάσταση την οποία συζητάμε δεν θα έπρεπε και το δικό σας να είναι πολύ παραπάνω? Καλά, να ξεκινήσω, θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Να ξεκινήσω καταρχήν με ένα γεγονός. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, στην πολιτική της, και αυτή καθημερινά κρίνεται στους δρόμους και κερδίζει. Κερδίσανε αυτή την εβδομάδα οι εργάτες της Κόσκο την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, με τρομερούς αγώνες. Αυτή τη στιγμή οι ίδιοι εργάτες βρίσκονται πάλι στο πέραμα και εμποδίζουν κοντέινερ που στέλνει σφαίρες στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Σήμερα είχαμε απεργία των υγειονομικών, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε απεργία των εκπαιδευτικών που τσακίζονται κυριολεκτικά και φυσικά είναι μεγάλη πανεργατική απεργία στις 20 Νοέμβρη. Και σε αυτούς τους αγώνες, τη στιγμή δηλαδή που ο ελληνικός λαός, και μάλιστα είναι είδηση των ημερών ότι θα φορολογείται το φιλοδόρημα και οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, και για χατήρι και για τα συμφέροντα των εφοπλιστών δίνουμε 500.000 ευρώ την ημέρα για να πηγαίνει η φρεγάτα μας στην Ερυθρά Θάλασσα. Λέμε λοιπόν ότι απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα ο λαός μας πρέπει να τη σταθμίσει, τη σταθμίζει, επενδύει πολιτικά στην πρόταση του ΚΚΕ, σε μια πρόταση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος και βρίσκεται σε αντιδιαμετρική κατεύθυνση με αυτές τις πολιτικές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί χρόνια. Τη μία είναι το τούνελ της κρίσης, την άλλη είναι το τούνελ των μνημονίων, την άλλη είναι το τούνελ του COVID, τώρα είναι το τούνελ της ακρίβειας. Μιας ακρίβειας η οποία έχει να κάνει με μια πολιτική η οποία έχει προτεραιότητες, γιατί λεφτά υπάρχουν, αλλά δίνονται μια ζωή στους λίγους, μια ζωή στους λίγους, και ο φετινός προϋπολογισμός θα έχει ακόμα περισσότερα βάρη για τον ελληνικό λαό, μια φορολογία αμήλικτη. Και απέναντι σε αυτό λοιπόν η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ναι, το ΚΚΕ ανεβαίνει. Δεν είναι φυσικά το μοναδικό κριτήριο η κοινοβουλευτική αποτίμηση της πορείας ενός κόμματος. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ζωντανή επαφή που έχει το κόμμα μας, η ΚΝΕ, η νεολαία του, στους φοιτητικούς χώρους όπου για τρίτη συνεχή χρονιά είναι πρώτη δύναμη πανελλαδικά. Είναι το γεγονός ότι σε μια σειρά σωματεία οι κομμουνιστές μαζί με άλλους εργάτες παλεύουν καθημερινά για αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει και να παλέψει ο εργάτης, ο υπάλληλος. Αυτά είναι. Σκοτώνονται άνθρωποι κάθε μέρα στην εργασία τους κυριολεκτικά. Μιλάμε για εργατικά ατυχήματα. Και γι' αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Γι' αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Και φυσικά δεν χωρά εμφιβολία ότι όλη αυτή η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κόμματα της περιβόητης σοσιαλδημοκρατίας έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μας, με τη στρατηγική σύμπλευση που υπάρχει με τη Νέα Δημοκρατία στα μεγάλα, στα σημαντικά, που ξεκινάνε από τους δύο πολέμους που η κυβέρνησή μας έχει βάλει τη χώρα μας με τα μπούνια, την Ουκρανία και την Παλαιστίνη. Ξεκινάμε τα ζητήματα της πράσινης υποτίθεται οικονομίας που μια ζωή πληρώνουμε ακόμα περισσότερα για να την πιάσουμε και τελικά το βάρος πέφτει πάλι πάνω στο λαό μας, ενώ πλουτίζουν τα μεγάλα μονοπόλια της πράσινης ενέργειας και οι λογαριασμοί φουσκώνουν. Σχετίζεται με μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ερώτηση που θέσατε αρχικά, με τις διευθετήσεις που αφορούν το Αιγαίο αλλά και το Κυπριακό. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για το εξής, είπε το εξής: θα χρειαστεί μεγάλη πολιτική βούληση. Τι σημαίνει μεγάλη πολιτική βούληση για ζητήματα που υποτίθεται αποτελούν την εθνική γραμμή? Άρα κάτι ψήνεται εδώ. Και μια σειρά δημοσιεύματα σε έγκριτες κατά τα άλλα εφημερίδες δημιουργούν ερωτηματικά σοβαρά. Και τα έχουμε αναδείξει. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η συνοχή του νατοϊκού μπλοκ απέναντι σε δύο μεγάλους πολέμους, όπως προείπα. Και για να υπάρχει συνοχή στο νατοϊκό μπλοκ, πρέπει να είναι ευχαριστημένη η σύμμαχός μας, η Τουρκία, της οποίας αεροπλάνα, χωρίς σχέδιο, έρχονται πάνω από το Αγρίνιο. Άρα για όλα αυτά λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί άλλη μια φορά, πρέπει να βουλιάξουν όλες οι πόλεις και η Αθήνα στη μεγάλη απεργία 20 Νοέμβρη, και φυσικά κάθε μέρα είναι μια μέρα μάχης. Είναι μια μέρα μάχης όμως η οποία μπορεί να τσαλακώσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική που ασκείται
σε κάθε χώρο, στους χώρους εργασίας, στους χώρους εκπαίδευσης, στους χώρους των νοσοκομείων, όπου ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός εμπορίου υγείας, κυριολεκτικά, μιλάει συνεχώς ανερυθρίαστα για συμμορία της μιζέριας και απευθύνεται σε γιατρούς που δίνουν κυριολεκτικά το είναι τους, αν είναι δυνατόν. Και απέναντι σε όλα αυτά, λοιπόν, λέμε ότι ο μόνος τρόπος για να κερδίσει κάτι ο λαός μας, να βάλει εμπόδια, είναι η ενίσχυση των αγώνων με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.